Παγιο αίτημα των κατοίκων του Μαυροματίου στο Δήμο Αλιάρτου Θεσπιαίων αποτελούσε ο καθαρισμός του χώρου δασικής αναψυχής στην είσοδο του χωριού στη θέση Σταυρός. Λόγοι πολιτικής προστασίας, καθώς η πυκνή βλάστηση και τα ξερά χόρτα έχουν μετατρέψει το σημείο σε ορολογιακή βόμβα υπό το φόβο πρόκλησης πυρκαγιάς στους καλοκαιρινούς μήνες, επέβαλαν σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώργο Ραπίτσα την ανάγκη άμεσων εργασιών καθαρισμού και αποψήλωσης. Καθαρισμών συνέχεια. Μιλάμε για το ανατολικό αλσίλιο του Μαυροματίου, της Δημοτικής Κοινότητας Μαυροματίου. Ένα αλσίλιο περίπου 40 στρέμματα, 38 στρέμματα αν δεν απατώμε, το οποίο έχει μέσα βλάστηση που σε μερικά σημεία υπερβαίνει και τα δέντρα τα οποία υπάρχουν μέσα και έχριζε άμεσης παρέμβασης και καθαρισμού για λόγους πολιτικής προστασίας καθαρά και μετά για την καλεσθησία. Σύμφωνα με τους αιρετούς του Δήμου, το έργο του εκτεταμένου καθαρισμού στο Άλσος ανοίγει και το δρόμο στις εργασίες καλοπισμού και ανάδειξης του σημείου με στόχο την επαναφορά της έγκλης του παρελθόντος, αφού το Άλσος έχει συνδεθεί με τις αναμνήσεις παλαιότερων γενιών της περιοχής. Βέβαια, εδώ για να γίνει η παρέμβαση αυτή, έχουμε πάρει την έγκριση του Δασαρχείου Θηβών, έχει κάνει αυτοψία το Δασαρχείο Θηβών, δεν είχε δυνατότητα να βοηθήσει στον καθαρισμό. Οπότε αναλαμβάνουμε εμείς με ίδια μέσα, χωρίς να κάνουμε δαπάνες με εξωτερικούς συνεργάτες. Και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες του Δήμου, γιατί είμαστε υποστελεχωμένοι και όταν γίνεται κάποια ζημιά με τους υδραυλικούς, με τα μηχανήματα, με τις τσάπες, πρέπει να τρέξουμε γρήγορα στην αμεσότητα, στο άμεσο που επήγει. Εδώ ερχόμαστε, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο, θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα 20ήμερο για να βγάλουμε τα χοντρά κλαδιά, τα σάπια, δέντρα, τα ξερά, τα πουρνάρια τα οποία έχουμε πάρει την έγκριση από το Δασαρχείο πάντα για να αποψηλωθούν. Και μετά θα γίνει η ανάπλαση όσον αφορά την αισθητική του διάσταση. Καταρχήν εδώ υπάρχει μεγάλη ιστορία και υπάρχουν και αναμνήσεις πάρα πολλών γενιών και πίσω από μένα, αλλά και πιο μπροστά από μένα υπάρχουν πολλές αναμνήσεις. Εδώ καταρχήν είναι ο πνεύμονας οξυγόνου του χωριού μας, είναι η είσοδος του χωριού μας. Λοιπόν, και πιστεύω είναι ένα όνειρο δικό μας, αλλά και όλου του κόσμου, το οποίο πραγματοποιείται και ήταν και μία δέσμευση δική μας, λοιπόν, και ένα όνειρο δικό μας και όλου του κόσμου. Ένα έργο ανάπλασης στην περίοδο πριν από την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση, που διέθετε περιπατητικά πεζοδρόμια, παγκάκια, τραπέζια, τουαλέτες, παιδική χαρά για τα μικρά παιδιά και σύστημα πυρόσβεσης για την ασφάλεια των επισκεπτών, αναμένεται να ανακαινιστεί και να παραδοθεί ξανά στο ευρύτερο κοινό. Επιστρατεύοντας βέβαια και σχολεία με τα περιβαλλοντικά τους προγράμματα, μιας και εδώ υπάρχει το γυμνάσιο που είναι δίπλα των Θεσπιών, το δημοτικό, υπάρχουν σύλλογοι πολιτιστικοί, περιβαλλοντολογικοί. Υπάρχουν σύλλογοι γυναικών οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν και θα κάνουμε συζητήσεις μαζί τους για την ανάδειξη και την αξιοποίηση αυτού του χώρου. Γιατί δεν είναι μόνο να καθαριστεί, χρειάζεται να παραμείνει καθαρό, να αξιοποιείται, να το προστατεύουμε όλοι σαν κόρη οφθαλμού, όπως και τα υπόλοιπα δάση του Δήμου και όλης της Ελλάδας φυσικά. Ευελπιστούμε με τη συμμετοχή των συλλόγων. Έχουμε συζητήσει με τους συλλόγους και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με τους υπόλοιπους συλλόγους που έχουμε μέσα στο χωριό. Αλλά πιστεύω και με τη συμμετοχή των συλλόγων όλων του Δήμου, γιατί αυτό περιλαμβάνει και είναι για όλο τον Δήμο και δεν είναι μόνο για το Μαυρομάτι. Και πιστεύω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γίνει μια ανάπλαση, μετά το καθαρισμό να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ανάπλαση με τη συμμετοχή τη δική μας, του κόσμου, και πιστεύω, αλλά θέλει, για να γίνει αυτό το πράγμα θέλει πάρα πολύ χρόνο, υπομονή και κέφι, το οποίο υπάρχει κέφι για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, και πιστεύω ότι με τη συμμετοχή του κόσμου, των συλλόγων και τη συμμετοχή του Δήμου, το δικό μας, να το φτιάξουμε και να το φέρουμε στην πρώτερη κατάσταση.